Σε δύο μέρες ολοκληρώνονται οι χειμερινές εκπτώσεις στην εμπορική αγορά του Βόλου, κατά τη διάρκεια των οποίων κατεγράφησαν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων. Η περίοδος πάντως μέχρι και τώρα, μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίστηκε δύσκολη και για τους εμπόρους στις επιχειρήσεις στην πόλη του Βόλου που ζητούν λύσεις από την πολιτεία. Ολοκληρώνονται οι χειμερινές τακτικές εκπτώσεις. Ήταν μια περίοδος δύσκολη γενικότερα για το επιχειρήν και ερχόμενη από μια πολύ καλή εμπορική περίοδο αυτή της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων. Γενικότερα δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για αυτό το δίμηνο των εκπτώσεων, όπως και να έχει όμως συγκεκριμένα αποτελέσματα για την αποτίμηση της κίνησης θα γίνουν το επόμενο διάστημα, όπου και θα διενεργηθεί η κλασική έρευνα που γίνεται από την μεριά του Εμπορικού Συλλόγου, ώστε για να δούμε ακριβώς τα δεδομένα. Και σχετικά με τις αποζημιώσεις του πλημμυροπαθού. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα των αποζημιώσεων των πλημμυροπαθών, γενικότερα ο Εμπορικό Σύλλογο σε συνεργασία και με άλλου φορεί προσπαθεί να ελέγξει λίγο το. Βασικά να το πάμε λίγο από την αρχή. Την ίδια ώρα ο κ. Σαντόπουλο αναφέρθηκε και στην κοπή τη Βασιλόπιτα που έγινε τι τελευταίε ημέρε για τον Εμπορικό Σύλλογο του Βόλου. Μετά από τρία χρόνια απουσία από το συγκεκριμένο θεσμό, λόγω της, τα δύο χρόνια τη πανδημία αλλά και το περσινό ατύχημα, τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που είχε σαν αποτέλεσμα να κυρώσουμε τότε την κοπή πίτας. Πραγματοποιήθηκε φέτος σε κλίμα συναδελφικότητας και με έντονη παρουσία μελών και φίλων του Εμπορικού Συλλόγου η ετήσια κοπή πίτας. Είχαμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε και να δώσουμε ευχές για μια καλύτερη χρονιά, όπως επίσης και να τιμήσουμε ανθρώπους οι οποίοι όλο το διάστημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας λάμπριναν τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου και την τοπική αγορά, όπως είναι ο Βίκτορο Φιλοσόφ, που μετά από 70 χρόνια διάλειψης παρουσίας στο εμπόριο έφτασε η ώρα να συνταξιδοτηθεί και τον τιμήσαμε για την παρουσία του στην αγορά, όπως επίσης και τον πρόεδρο των συνταξιούχων εμπόρων νομού Μαγνησίας, τον κύριο Ιωάννη Γεωργακόπουλο, για την προσφορά του στο Σύλλογο, μιας και τα γραφεία μας συστεγάζονται. Όπως και να έχει, ήταν μια βραδιά γεμάτη κέφι και το αποτέλεσμα ήταν όλα τα μέλη να ευχαριστηθούν και να έρθουν πιο κοντά σε μια περίοδο δύσκολη γενικότερα για το επιχειρήν. Όλα τα παραπάνω πάντως εν αναμονή για αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις αποζημιώσεων από την πολιτεία μετά και τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.